Ο γιατρός Κωνσταντίνος Κριτιώτης είναι μαζί μας σήμερα. Θα μας μιλήσει για πρωτοποριακές μεθόδους που εφαρμόζονται στο ΙΑΣΙΣ και αφορούν κυρίως την αποκατάσταση ανθρώπων που δεν είχαν την ελπίδα να περπατήσουν ή να κινηθούν μέσα από κάποιες επεμβάσεις. Φαίνεται ότι γίνονται μικρά θαύματα, κύριε Κριτιώτη, ας πούμε. Να μας πείτε εσείς περισσότερο γι' αυτό. Θαύματα κάνει ο Θεός. Εμείς είμαστε επιστήμονες, κάνουμε επιστήμη. Εγώ είμαι χειρουργός, είμαι ορθοπαιδικός με ειδικό ενδιαφέρον στη χειρουργική χεριού. Αυτό που κάνουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια στην Κύπρο είναι με τη συνεργασία του καθηγητή Γιάν Φριντέν από το Ελβετικό Κέντρο Παραπληγικών και με την άψογη συνεργασία δύο φυσιοθεραπευτριών, της κυρίας Σαμπρίνας Κοχ, επικεφαλής φυσιοθεραπευτρίας του Ελβετικού Κέντρου Παραπληγικών, αλλά και της Χριστιάνας Φακοντή, του Παραπληγικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Κάνουμε κάποιες επεμβάσεις στα άνω άκρα ατόμων που πάσχουν από τετραπληγία στην επία βλάβης του νοτιαίου μυελού στον Αυχένα και δεν μπορούσαν να κινήσουν τα χέρια τους. Και μέσα από αυτές τις επεμβάσεις έχουμε δώσει ως τώρα σε 8 άτομα λειτουργία πίσω στα χέρια τους. Δηλαδή, έχουμε δώσει πίσω λειτουργία του τρικεφάλου και λειτουργία δραγμού που τους επιτρέπει μία πιο αυτόνομη ζωή. Μπορούν να σιτιστούν αυτόνομα, μπορούν να κρατήσουν έναν πυρούνι, να κρατήσουν μια μπέντα να γράψουν, πράγμα που δεν μπορούσαν να κάνουν πριν ή αν μπορούσαν να το κάνουν, το έκαναν με τρομερά μεγάλη δυσκολία. Έχουμε διεκπαιρεώσει μέχρι σήμερα 10 χειρουργία σε 8 άτομα. Έχουμε κάνει μεγαλύτερο αριθμό χειρουργείων εδώ στην Κύπρο από ό,τι έχουν γίνει σε όλη τη Γερμανία τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Έχουμε διεθνή παρουσία σε συνέδρια όπου παρουσιάσαμε τα αποτελέσματά μας. Το ένα ήταν στην Ελβετία τον Αύγουστο του 2018 και το άλλο στην Κοπεχάγη, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής του Χεριού. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια υπηρεσία η οποία σιγά σιγά κερδίζει έδαφος και ευελπιστούμε και σε περαιτέρω ανάπτυξή της. Αυτό έχει να κάνει με τα άτομα, με το κλίμα της Κύπρου, με την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε. Τι είναι περισσότερο, θα λέγατε, γιατρέ? Εντάξει, ήταν απλά λίγο, πώς να το πω, θέμα της δικής μας, ας το πούμε, επιμονής να χτίσουμε κάτι τέτοιο. Είναι επεμβάσεις που κανονικά θα έπρεπε να προσφέρονται ως ρουτίνα σε όλα αυτά τα άτομα ανά το παγκόσμιο. Είναι λίγο δύσκολο όμως να ασχοληθείς, διότι απαιτεί τρομερά μεγάλη αφοσίωση. Και πρέπει να τρέξεις, να βρεις τους ασθενείς, να τους κερδίσεις, ας το πούμε, να σου δείξουν και αυτή την εμπιστοσύνη τους. Το καταφέραμε αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε μία διεπιστημονική προσέγγιση. Δεν είναι μόνο κάνουμε ένα χειρουργείο και τέλειωσε. Απλά κάνουμε, φροντίζουμε πολύ και το πριν και το μετά του χειρουργείου, έχοντας εξαιρετική στήριξη από φυσιοθεραπευτές. Οπότε δίνουμε τρομερά μεγάλη σημασία σε όλο αυτό. Δεν είναι μια επέμβαση και τελειώνει. Όχι. Είναι και το πριν, Όχι. και το μετά. Είναι, ας το πούμε, λίγο πιο ολιστικό το όλο ζήτημα. Δεν βλέπεις μόνο το χέρι ή το άτομο εκείνη την ώρα που να το χειρουργήσεις. Είναι να κάνεις μια σωστή αξιολόγηση πριν το χειρουργείο, μια σωστή ενδυνάμωση πριν το χειρουργείο και αμέσως μετά το χειρουργείο να ξεκινήσεις την αποκατάστασή του. Και όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι κυρίως περιπτώσεις ατυχημάτων, τροχαίων κτλ, γιατρέ? Είναι ατυχήματα, τροχαία. Έχουμε δει και άτομα, έχουμε αποκαταστήσει και κάποια άτομα μετά από εγκεφαλική βλάβη, που απλά ήθελαν μια καλύτερη ποιότητα ζωής όσον αφορά τα χέρια τους. Αλλά ναι, η συντριπτική πλειονότητα, το 90% είναι ατυχήματα. Γιατρέ, λέμε συνήθως ότι το προσπαθούμε πάντα, το θυμάστε κι εσείς, να γίνει Κύπρος κέντρο ιατρικό κτλ. Με βάση αυτό που καταφέρνουμε σήμερα εδώ, σε αυτό το κέντρο, νομίζετε ότι υπάρχουν οι προοπτικές για να γίνει κάτι τέτοιο, να προχωρήσει η Κύπρος? Σίγουρα υπάρχει. Άμα φέτος ήρθαν να μας δουν γιατροί από την Αγγλία, να δουν τα χειρουργεία που κάνουμε, διότι αυτά τα χειρουργεία δεν προσφέρονται τόσο εύκολα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο NHS, και ήρθαν να τα δουν εδώ στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε διεθνή παρουσία σε συνέδρια. Είμαστε μια χώρα εύκολα προσβάσιμη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Δεν βλέπω λόγο γιατί να μην προσελκύσουμε ιατρικό τουρισμό
τόσο και για τα δικά μας τα χειρουργεία, αλλά και για άλλες ιατρικές πράξεις, διότι κακά τα ψέματα έχει προχωρήσει σε τρομερά επίπεδα η ιατρική στην Κύπρο και θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Έχουμε πολλά ακόμα να πετύχουμε και να προσφέρουμε. Χρειάζονται κάποια κίνητρα από το κράτος, την πολιτεία κλπ. Δεν θα το έλεγα ότι χρειάζονται κίνητρα. Ίσως να πρέπει να κάνουμε καλύτερο ή να δώσουμε περισσότερη δημοσιότητα στους εαυτούς μας διεθνώς. Χρειάζεται διεθνής παρουσία κυρίως μέσα από συνέδρια, μέσα από δημοσιεύσεις, μέσα από publications. Εκεί είναι που δείχνεις την αξία σου σαν επιστήμονας και σαν γιατρός. Και θεωρώ ότι μπορούμε, και όχι με το να προσπαθείς να μαζέψεις ασθενείς δίνοντας πιο ελκυστικά πακέτα τιμών. Οπότε πρέπει να δώσουμε έμφαση στην επιστημονικότητά μας και στο επιστημονικό έργο που παράγεται στην Κύπρο. Και είμαι κάθετος σε αυτό. Χρειάζεται έρευνα, χρειάζονται ιατρικές δημοσιεύσεις και το κυριότερο, και αυτό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους γιατρούς, πρέπει να αποδεικνύουμε και να δείχνουμε τι κάνουμε και τι ξέρουμε να κάνουμε. Να μαζεύουμε τους ασθενείς μας, να κάνουμε έλεγχο του εαυτού μας, να αξιολογούμε τα περιστατικά μας, τις επιπλοκές μας, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, ούτως ώστε να γινόμαστε κι εμείς σταδιακά καλύτερα και να το παρουσιάζουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.